Καλημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog, what in a day. Θα σας δείξω τι κάνω μέσα στην ημέρα μου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Και ήθελα λίγο να τα πούμε σε πιο έτσι χαλαρή φάση. Να μην μιλήσουμε μόνο για beauty, αλλά να σας δείξω λίγο τι κάνω εκεί μέσα στην ημέρα μου. Να πούμε τα νέα μας, να δούμε πώς είναι λίγο αυτή η φάση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα σιγά σιγά και θα τα πούμε. Έκατσα να φάω τώρα και λίγο πρωινό, το οποίο το είδατε, είναι γιαούρτι με γρανόλα. Την γρανόλα την έχω φτιάξει εγώ, είναι η συνταγή που έχω εδώ πέρα στο YouTube. Και έβαλα και λίγο μέλι από πάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να κάτσω να φτιάξω κάτι το οποίο θα απαιτούσε πολλή ενέργεια. Ήθελα σε 2 δευτερόλεπτα να φτιάξω κάτι. Και επειδή ξέρω ότι θα μου έρθουν πολλές ερωτήσεις στα σχόλια, η ρόμπα είναι από τα εκπτωτικά του Marks & Spencer, την πήρα τώρα πριν από λίγες ημέρες. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει σε όλα τα Marks & Spencer, εγώ την πήρα από το κατάστημα που είναι στο City Plaza, στη Γλυφάδα. Και επίσης, επειδή είμαστε και beauty κανάλι, το καθαριστικό το οποίο είδατε πριν είναι από μια καινούργια εταιρεία που χρησιμοποιώ τώρα. Βασικά το έχω λατρέψει, το χρησιμοποιώ πρωί-βράδυ. Είναι από την εταιρεία Young Carpo και η εταιρεία Young Carpo είναι εντελώς καινούρια, δεν θα την έχετε ακούσει καθόλου. Και το συγκεκριμένο καθαριστικό, παιδιά, είναι εκπληκτικό. Αν όχι το καλύτερο καθαριστικό που έχω χρησιμοποιήσει, από τα καλύτερα. Και το θέμα είναι πιο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι καν για το ηλικιακό μου group, δηλαδή είναι για πιο young ηλικίες, δηλαδή εκεί 15-25, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την ηλικία. Την έχω περάσει κατά πολύ και είναι για πιο, ας πούμε, λιπαρά μεικτά δέρματα, γιατί ουσιαστικά και αυτές οι ηλικίες έχουν πιο λιπαρά μεικτά δέρματα και η επιδερμίδα είναι λίγο πιο, βγάζει περισσότερη λιπαρότητα. Απλά το συγκεκριμένο καθαριστικό είναι φανταστικό, γιατί ενώ είναι αφρός, δεν έχει μέσα SLS, το οποίο εμένα με τρελαίνει. Κάνει βασικά αυτό που υπόσχεται και αυτό εγώ θέλω από ένα καθαριστικό προσώπου και είναι από μια εταιρεία που είναι εντελώς καινούργια, είναι ελληνική. Είναι πολύ έτσι φυσικά τα συστατικά και πολύ ωραία τα συστατικά. Μισό λεπτό να σας τα φέρω, να σας τα δείξω κιόλας. What I did in a day, το οποίο γίνεται review, τέλος πάντων, αυτό είναι το καθαριστικό προσώπου. Και παιδιά, δεν έχει SLS και είναι αφρός, δηλαδή σε φάση είναι αφρός. Και μυρίζει και πολύ ωραία, δηλαδή έχει μία έτσι μυρωδιά, πολύ mild men, αλλά είναι σαν εσπεριδοειδή, σαν λεμόνι, μυρίζει πολύ ωραία και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία θέλουν να χρησιμοποιούν αφρό, γιατί νιώθουν ότι καθαρίζει το δέρμα, αλλά το ότι δεν έχει SLS είναι φανταστικό, λέει ότι δεν έχει paraben, συνθετικά αρώματα κτλ. Είναι πολύ ωραία αυτή η εταιρεία και μου αρέσουν πολύ και οι συσκευασίες. Και τα άλλα 3 τους προϊόντα, συνολικά 4 έχουν βγάλει και τα άλλα 3 τα έχω χρησιμοποιήσει. Την ενυδατική κρέμα εγώ δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και ο λόγος είναι γιατί είναι για περισσότερο μεικτά λιπαρά δέρματα, όπως σας είπα. Αλλά για ένα παιδί το οποίο είναι 15 χρονών, 18 χρονών, 20 χρονών και θέλει μια απλή ενυδατική για να φτιάξει μια βασική ρουτίνα, είναι πάρα πολύ καλή γιατί ουσιαστικά κάνει για το δικό του δέρμα και κάνει απλά αυτό που υπόσχεται, ενυδατώνει το δέρμα, βοηθάει και με τη λιπαρότητα και έχουν και μία κρέμα απολέπησης, λέει, και μάσκα προσώπου, έχει μέσα κόκκους, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η κόκκη. Δηλαδή εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα απολυπιστικά προσώπου, τα οποία έχουν οξέα, εννοείται, το ξέρετε. Αλλά σαν μάσκα είναι ωραία γιατί δίνει πολύ ωραία λάμψη, δηλαδή για 1-2 φορές την εβδομάδα. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή και είναι, παιδιά, οι συσκευασίες είναι πάρα πολύ cute και είναι πολύ ωραίες για ταξίδια, νομίζω. Και έχουν βγάλει και ένα άλλο προϊόν, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που το είδα, είναι ένα primer. Και είναι ένα primer το οποίο όμως δεν έχει μέσα σιλικόνη, δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε primer, η αλήθεια είναι. Έχω δει περισσότερα primer να έχουν σιλικόνη και να καλύπτουν, ας πούμε, τους πόρους, να τους γεμίζουν. Αυτό δεν έχει σιλικόνη.
πάρα πολύ ωραίο γενικά, γιατί έτσι δεν μπουκώνει το δέρμα. Ουσιαστικά αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα και μόνο του, δηλαδή και χωρίς να βαφτείτε. Ειδικά τώρα με τις μάσκες που τις φοράμε, είναι ένα καλό feeling προστασίας, θα έλεγα εγώ, το primer. Όλα τα προϊόντα έχουν λίγο έτσι ένα γκρι χρώμα. Δείτε εδώ. Είναι από το φύλλο της ελιάς όμως, που είναι αντιοξειδωτικό. Μυρίζουν πάρα πολύ ελαφριά αυτά τα προϊόντα όμως, δεν έχουν κάτι wow από θέμα αρώματος, και αυτό είναι ωραίο γιατί γενικά δεν θέλουμε πάρα πολύ έντονα αρώματα στα προϊόντα skincare, αλλά οι θέσεις είναι πολύ ωραίες γενικά, μ' αρέσουν και τη συνεντατική είναι πολύ ωραία. Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να πήραμε λίγο το βίντεο που είχα κάνει για την ηλικιακή ομάδα με τους εφήβους και το βίντεο 18-24 και φτιάξαν ουσιαστικά μια καλή ρουτίνα και προϊόντα για αυτό το ηλικιακό group. Βέβαια θέλω να δω και άλλα προϊόντα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, κυρίως γιατί είναι ελληνική πρώτον και δεύτερον γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία συστατικά. Τέλος πάντων, αυτά σε γενικές γραμμές με το skincare. Μίλησα πάλι για skincare, δεν άντεξα. Η σημερινή μέρα θα είναι λίγο έως αρκετά χαλαρή, από την άποψη ότι θέλω να είναι χαλαρή, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάποια μικρά θεματάκια, θα έλεγα εγώ. Εκτός από όλα τα άλλα, κάνω γυμναστική πλέον 5 φορές την εβδομάδα και κάνω και χορό 2 φορές την εβδομάδα. Είναι κάτι καινούριο, αν με ακολουθείτε μου στο Instagram το γνωρίζετε αυτό, ότι έχω ξεκινήσει χορό εδώ και αρκετούς μήνες και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια είναι πλέον το πρόγραμμα τέτοιο που το σώμα μου καταπονείται. Έβαλα και εδώ και λίγο καιρό και 2 φορές την εβδομάδα πιλάτες, γιατί κυρίως ήθελα να αποκτήσω περισσότερο flexibility και επειδή η δασκάλα μου στο χώρο με έκραζε λίγο που δεν έκανε κάποιες ασκήσεις για ανοίγματα, για ζέσταμα και τα λοιπά που πρέπει να τις κάνω κάθε μέρα, δεν με βλέπει το σπίτι μου και γυρνάω 10-11 η ώρα το βράδυ κάποιες φορές, ίσως και πιο αργά αν είναι να δω και κόσμο. Οπότε, ναι, το σώμα μου επιβαρύνθηκε αρκετά. Σε κάποια φάση την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι γιατί είχα τρομερούς μυϊκούς πόνους και λέω κάποια στιγμή, okay, θα πάω να κάνω ένα μασάζ. Και πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, όπου με βλέπει ο άνθρωπος εκεί πέρα και μου λέει: έχετε πάρα πολύ καταπονημένο σώμα. Τι συνέβη, τι έγινε? Και μου έδωσε φάση, τι να σου πω τώρα και σένα. Αλλά εντάξει, είπα να το πάρω τις τελευταίες μέρες και αυτή την εβδομάδα πιο χαλαρά. Οπότε είπα σήμερα να μην κάνω τίποτα από την άποψη τίποτα. Εντάξει. Θα πάω και γυμναστήριο, θα πάω και χορό, θα σας πάρω μαζί μου, θα γυρίσω και αυτό το βίντεο, αλλά μετά δεν θα κάνω κάτι άλλο. Οπότε πάω να κάνω λίγο μοντάζ και να στείλω κάποια email και μετά θα πάμε γυμναστήριο. Ρεβίθια, μυρίζουν υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά τα ρεβίθια. Και τώρα στην επιστροφή πέρασα και από το φούρνο και βρήκα το τελευταίο καρβέλι από το αγαπημένο μου ψωμί. Είναι αυτό εδώ το ψωμί το οποίο έχει μέσα καρύδια και παιδιά είναι εκπληκτικό. Είναι λίγο ζεστό, δεν είναι πάρα πολύ ζεστό, αλλά παιδιά είναι πολύ χαρούμενο που το βρήκα γιατί αυτό γίνεται ανάρπαστο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε, καλή μου όρεξη, θα φάω τα ρεβιθάκια μου και θα το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να μιλήσουμε. Δεν έχω φέρει κανένα σνακ να φάω, ίσως πάω μετά να φάω κάμια μπανάνα. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε γενικά και να σας πω τι έχει γίνει σχετικά με τη διατροφή μου, σχετικά με τη γυμναστική, εντάξει τα μάθατε τώρα. Αλλά έχουν γίνει αρκετές αλλαγές και έχουν γίνει και πάρα πολλές αλλαγές στο σώμα μου όλο αυτό το διάστημα. Πέρυσι επειδή δεν έκανα σχεδόν καθόλου γυμναστική και επειδή έτρωγα, γιατί παιδιά όπως και να το κάνουμε, το φαγητό ήταν ένας μεγάλος παράγοντας, γύρισα από τις διακοπές το καλοκαίρι
και ζυγίστηκα και ήμουν συν 8 κιλά από τα κανονικά μου. Αυτό δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ και η αλήθεια είναι ότι το ένιωθα πάνω στο σώμα μου πάρα πολύ, σε σημείο που δεν αναγνώριζα κι εγώ η ίδια το σώμα μου, δεν μπορούσα να περπατήσω έτσι όπως είχα συνηθίσει, δεν μπορούσα να φορέσω τα πράγματα που είχα. Γενικά ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση και ψυχολογικά με είχε επηρεάσει αυτό, γιατί προφανώς δεν ένιωθα ο εαυτός μου. Γυρνώντας από τις διακοπές πήγα και στο γυμναστήριο, νομίζω μετά από 10 μέρες πήγα και έχασα 10 κιλά μέσα σε 2 μήνες, ακριβώς επειδή επανήλθα στο πρόγραμμα που είχα και πριν. Δεν έκανα τίποτα σαν δίαιτα, διατροφή, ούτε ας πούμε ένιωσα ότι κάτι μου έλειπε κτλ. Τίποτα πραγματικά. Απλά επανήλθα στο πρόγραμμα που είχα και πριν και επειδή γράφτηκα και χορό και εκείνο το διάστημα πηγαίναμε και κάναμε τρέξιμο με την κολλητή μου κάποια βράδια, ήταν πολύ περισσότερη η άσκηση και η ενέργεια που κατανάλωνα από αυτή που έπαιρνα από το φαγητό, οπότε έχασα και τόσο σύντομα 10 κιλά. Ήτανε τρομακτική ας πούμε η αλλαγή. Βασικά με το που γύρισα από τις διακοπές θυμάμαι ότι 2-3 κιλά φύγανε αμέσως. Ήτανε σαν να είχα ας πούμε κατακράτηση υγρών και απλά φύγανε έτσι 2 κιλά, 3. Αλλά τα υπόλοιπα φύγανε πάρα πολύ εύκολα και η αλήθεια είναι ότι και ψυχολογικά αυτό πάλι με επηρέασε, γιατί ένιωσα ξανά ο εαυτός μου και πόσο μάλλον που ξεκίνησα και χώρο κτλ. Απλά θέλω να σταθώ σε κάτι εδώ και αυτό είναι στο ότι εγώ απλά περίμενα να γυρίσω από τις διακοπές για να ξαναρχίσω το πρόγραμμά μου, ενώ βλέποντας πίσω θα μπορούσα απλά να μην το παρακάνω τόσο πολύ, δηλαδή έτρωγα σε συγκλονιστικό βαθμό, δηλαδή και γλυκά και πράγματα τα οποία παλιά ας πούμε μπορεί να τα έτρωγα, αλλά όχι σε τέτοιες ποσότητες, δηλαδή όταν ένιωθα ότι ήμουν εντάξει, σταματούσα να τρώω. Σε αυτή την περίπτωση έτρωγα απλά επειδή τα λιγουρευόμουνα, όχι επειδή ένιωθα ότι ήθελα να τα φάω γιατί πεινούσα. Και μπορούσε αυτό να μην είχε συμβεί και να μην είχα πάρει 8 κιλά. Δεν τα πήρα βέβαια σε ένα μήνα τα 8 κιλά. Αυτό έγινε μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά. Αλλά νομίζω ότι τους τελευταίους 3 μήνες παίζει να πήρα τα 4 από τα 8 κιλά. Και εκεί ήταν που το ένιωσα και πάνω μου ότι υπήρχε η διαφορά. Τέλος πάντων, τώρα προφανώς το σώμα μου έχει αλλάξει και μπορεί να βλέπετε κι εσείς λίγο την αλλαγή και στο Instagram σε όσες φωτογραφίες ανεβάζω, αλλά και εδώ αν με δείτε ας πούμε και ολόσωμη αλλά και στο πρόσωπο. Και αυτό έχει γίνει γιατί δεν κάνω πλέον μόνο τη γυμναστική που έκανα. Δεν κάνω δηλαδή μόνο βάρη. Κάνω και χορό και προφανώς το σώμα μιας χορεύτριας είναι διαφορετικό από μιας κοπέλας που κάνει βάρη. Και πόσο μάλλον μια κοπέλα που προσέχει και τι θα φάει από άποψη πρωτεΐνης. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μετράω τίποτα, ούτε πρωτεΐνη ούτε τίποτα. Τρώω όπως έτρωγα πάντα και μάλιστα προσπαθώ να τρώω και λίγο πιο απλά φαγητά, γιατί ψιλοβαριέμαι μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα να κάτσω και να μαγειρέψω πράγματα τα οποία έχουν πολλές παρασκευές, πολλά ας πούμε, πολλή ώρα διαδικασία. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή που έχει γίνει. Ξέρω ότι θα μου έρθουν από κάτω σχόλια, έχω πάρει και εγώ κάποια κιλά, πες μου πώς να τα χάσω. Παιδιά, το θέμα δεν είναι να χάσεις τα κιλά. Για μένα το θέμα δεν ήταν να χάσω τα κιλά. Το θέμα ήταν να νιώσω ξανά ο εαυτός μου και okay στο σώμα που είμαι. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν ήταν το σώμα μου αυτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Ήταν πολύ περίεργη η φάση. Και τώρα νομίζω ότι όχι απλά επανήλθα, νιώθω πιο εαυτός μου από ποτέ. Δηλαδή, κάνω πράγματα τα οποία πραγματικά με ευχαριστούν και είναι και θέμα ψυχολογίας. Προφανώς το ότι πήγα και γράφτηκα ξανά χορό μετά από τόσα πολλά χρόνια ήταν εσκεμμένο, γιατί ήξερα ότι θα με κάνει να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Και εκεί θέλω να μείνετε, στο ότι
Όταν θέλετε να κάνετε μία αλλαγή στο σώμα σας και γενικά στη ζωή σας, κάντε πράγματα τα οποία θα σας κάνουν να νιώθετε ωραία, όχι πράγματα τα οποία θα τα κάνετε με το ζόρι. Δηλαδή, εάν θέλετε να χάσετε κιλά ή να φτιάξετε το σώμα σας, μην πάτε αναγκαστικά γυμναστήριο. Κάντε κάτι το οποίο θα σας ευχαριστήσει. Πηγαίνετε ένα κολυμβητήριο, κάντε ένα σπορ, κάντε κάτι άλλο, χορό ας πούμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω ξανασυζητήσει στο κανάλι. Οπότε τα βλέπετε και τώρα στην πρακτική του όλου θέματος. Τα βλέπετε μέσα από τη ζωή μου. Δεν ξέρω εάν φαινόταν μετά το καλοκαίρι ότι είχα πάρει κιλά και ότι έφυγε ας πούμε ένα βάρος κτλ. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πριν από νομίζω 2 εβδομάδες είχα πάει με μια φίλη μου κάπου έξω και με αναγνώρισε μια κοπέλα που ήταν σερβιτόρα εκεί και αυτό που μου είπε ήταν ότι από κοντά φαίνομαι πολύ πιο μικροσκοπική και πολύ πιο αδύνατη. Δεν ξέρω εάν ο φακός προσθέτει κιλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι ως τώρα έχω χάσει πολλά κιλά. Αυτά σε γενικές γραμμές, τα υπόλοιπα φυσικά μπορείτε να τα δείτε και στο Instagram, εκεί ανεβάζω Q&A όπου απαντάω και πολλές από αυτές τις ερωτήσεις που μπορεί να μου κάνετε και ανεβάζω και πράγματα της καθημερινότητας, αν πάω γυμναστήριο, αν πάω χορό, αν κάνω κάτι άλλο, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε για να τα βλέπετε εκεί πρώτοι, πριν γίνει εδώ η ενημέρωση όπως την κάνω τώρα. Αυτά, σιγά σιγά θα ετοιμαστώ για να πάω και χορό. Και με έχετε ρωτήσει και στο Instagram τι χορό κάνω. Εγώ κάνω σύγχρονο και lyrical jazz, αλλά κάποιες φορές κάνουμε και διάφορα είδη jazz, γιατί το jazz έχει πολλά είδη. Απλά εγώ αυτό που ήθελα να κάνω εξ αρχής ήταν αυτό που έκανα και παλιότερα, σύγχρονο δηλαδή. Απλά το lyrical jazz δεν έχει τόσες πολλές πυρουέτες στον αέρα κτλ. Έχει περισσότερο πάτωμα, το οποίο δεν είναι και τόσο καλό, η αλήθεια είναι. Γιατί ειδικά τον πρώτο καιρό είχα γεμίσει μελανιές, δηλαδή τα πόδια μου ήταν πουά. Τώρα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Αλλά και πάλι έχω κάποιες μελανιές. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Δεν μπορώ να παραπονιέμαι γιατί περνάω πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά, οπότε εγώ θα σας αφήσω και εμείς θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο και δεν θα πάω στο σπίτι, θα πάω στο τζάμπο γιατί πρέπει να πάω να πάρω κάποια πράγματα για μια χορογραφία που κάνουμε, για μια παράσταση. Θα συμβεί και αυτό, ναι. Οπότε τρέχω να πάω στο τζάμπο και θα τα πούμε σε λίγο από εκεί και μετά θα πάμε στο σπίτι. Λοιπόν, επέστρεψα από το τζάμπο και θέλω βασικά να σας πω πώς ακριβώς θα είναι η χορογραφία για να καταλάβετε λίγο τη φασούλα. Λοιπόν, στην αρχή ένας καβαλιέρος θα με πετάξει πάνω, που θα κάνω ένα άνοιγμα με τα πόδια μου. Λογικά το άνοιγμα θα είναι στα πλάγια. Μετά άλλες 2 φορές θα με πετάξω ο καβαλιέρος, όπου θα κάνω μια πυρουέτα στον αέρα, πάλι με ανοιχτά τα πόδια. Και η χορογραφία θα κλείσει με ένα σπαγκάτο. Και όλα αυτά θα γίνουν με αυτό εδώ το shorts, το οποίο ο καβάλος είναι λίγο... Αυτό θα πάει καλά, πιστεύετε? Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα βρω ένα shorts να το βάλω από κάτω για να καλύψει κάτι, γιατί τόσα ανοίγματα και τα λοιπά δεν ξέρω πώς θα γίνουν. Εν τω μεταξύ είναι και one size, δεν το έχω δοκιμάσει καν. Αλλά ναι, αυτό ήταν το haul. Πήρα και κάτι φτερά και κάτι τέτοιο που χρειαζόμασταν. Αλλά ναι, τώρα θα πάω να κάνω ένα μπάνιο και να κάτσω να φάω και να δω καμιά σειρά. Εδώ η μέρα θα τελειώσει επιτέλους. Έχω βάλει τώρα να φάω και βλέπω το Euphoria, το τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε αυτή τη σειρά. Η πρώτη σεζόν μου άρεσε αρκετά. Η δεύτερη σεζόν με έχει ξετρελάνει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν βέβαια έχετε ψυχολογικά θέματα και γενικά δυσκολεύεστε να δείτε δύσκολες καταστάσεις, μην τη δείτε τη σειρά, δεν είναι για εσάς. Πάντως δεν πιστεύω ότι κανένας έφηβος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει αυτή την εμπειρία. Ίσως στην Αμερική δεν ξέρω, αλλά είναι λίγο σκληρά τα πράγματα. Και εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ, θα κλείσω αυτό το βίντεο για να φάω, να δω τη σειρά μου και να πάω για ύπνο σιγά σιγά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο
Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.